Ακολουθεί η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Καλησπέρα από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων στην εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον βοτανοθεραπευτή κύριο Χρήστο Κοσμίδη. Πάμε. Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα τα οποία μας αφορούν. Το πρώτο θέμα αφορά το φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό τον δολοφόνο που έχουμε ή εγώ είχα μάλλον, που έχετε όμως οι περισσότεροι στα σπίτια σας. Ας δούμε τι συμβαίνει με αυτό το καλλιτέχνημα της σύγχρονης τεχνολογίας. Ποιοι και γιατί το κάναν και γιατί έχει τόσο χαμηλή τιμή. Λειτουργεί με μικροκυματική ακτινοβολία 2,4 GHz, η οποία ακτινοβολία εκπέμπεται από μία λιχνία μάγνετρων σε μεγάλη ισχύ για να μαζεστάνει το φαγητό. Σε γενικές γραμμές, ο φούρνος μικροκυμάτων ζεσταίνει το φαγητό όπως περίπου ζεσταίνει και καίει το πρόσωπό μας ο ήλιος. Βέβαια, μιλάμε για διαφορετική ακτινοβολία. Του ήλιου είναι πιο αδύναμη. Του φούρνου μικροκυμάτων είναι πάρα πολύ δυνατή. Τα μικροκύματα εισχωρούν σε όλο το φαγητό και απλά πάλουν τα μόρια του νερού που περιέχει το φαγητό. Για να μην διαρρεύσουν τα μικροκύματα από το φούρνο, περικλείεται όλο το μέρος όπου κυκλοφορούν αυτά και βρίσκεται και το φαγητό μέσα από ένα ισχυρό μεταλλικό κουτί. Ακόμα και το γυαλί της πόρτας έχει ενσωματωμένο μεταλλικό πλέγμα. Όμως τελικά υπάρχει η διαρρέουσα μικροκυματική επικίνδυνη ακτινοβολία όπως φαίνεται και σε διάφορα βίντεο, που σε απόσταση 20 εκατοστών φτάνει τα 100 μικρά που είναι όριο επικινδυνότητας. 100 μικροβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό. Υπάρχει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο που προέρχεται κυρίως από το μετασχηματιστή τροφοδοσίας της μικροκυματικής λιχνίας, η οποία λειτουργεί στα 220 βολτ στα 50 Hz. Η μεταλλική θωράκιση του φούρνου εδώ είναι σαν να μην υπάρχει. Σε απόσταση 20 εκατοστών από το φούρνο μετρήθηκε 200 γίγα με όριο επικινδυνότητος τα 2,5 μέγα γίγα. Για αυτή τη δεύτερη και πιο επικίνδυνη ακτινοβολία οι περισσότεροι μας δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό. Για όσους επιμένουν ακόμη να χρησιμοποιούν το φούρνο μικροκυμάτων, θα έλεγα ότι θα πρέπει να απομακρύνονται το λιγότερο 3 έως 5 μέτρα. Για τα παιδιά δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν όρια ασφαλείας για αυτές τις ακτινοβολίες αλλά όρια επικινδυνότητας τα λέει από μόνο του. Φωνάζει. Ποιες είναι οι επιπτώσεις μέσω της τροφής στον άνθρωπο? Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να καταστρέψει πολλά θρεπτικά συστατικά από ένα γεύμα, αφήνοντας τον οργανισμό ευάλωτο σε βάθος χρόνου.
Φερρυπίνου. Τα μικροκύματα καταστρέφουν το μητρικό γάλα και τη βιταμίνη Β12. Τα ωφέλη για την υγεία της βιταμίνης Β12 ακυρώνονται αμέσως μόλις θερμάνεται το φαγητό σε φούρνο μικροκυμάτων. Σε μια εργασία που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry, οι ερευνητές διεπίστωσαν ότι υπήρχε μία απώλεια 40% της συγκεκριμένης βιταμίνης όταν οι τροφές που την περιείχαν εκτέθηκαν σε μικροκύματα. Επίσης, οι ισχυροί χημικοί παράγοντες στο μητρικό γάλα, οι οποίοι καταπολεμούν τα βακτήρια, καταστρέφονται από τα μικροκύματα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παρουσία βλαβερών βακτηρίων αμέσως μετά. Η σχετική επιστημονική ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pediatric στο πλαίσιο έρευνας για την κοινή πρακτική χρησιμοποίηση του φούρνου μικροκυμάτων για να ζεσταίνουν το κατεψυγμένο μητρικό γάλα στα μαιευτήρια. Περισσότερο για τη δική τους ευκολία, όπως καταλαβαίνετε. Τα μικροκύματα εξαφανίζουν τα θρεπτικά στοιχεία σε όλες τις τροφές. Όταν ζεσταίνετε τροφές που είναι μέσα σε πλαστικό και μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, απλά δημιουργείτε καρκινογόνες ουσίες στα τρόφιμα. Μετά από σχετική ρωσική και γερμανική έρευνα, η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε μία προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που μπορεί να έχουν οι φούρνοι μικροκυμάτων, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Πολλές τροφές βρέθηκαν να περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες, όπως BPA, πολυεθυλένιο, PET, βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλιο. Τα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση αυτών των γεμάτων στο φούρνο μικροκυμάτων έχουν βρεθεί ότι απελευθερώνουν αυτές τις καρκινογόνες ουσίες μαζί και με άλλες βλαβερές τοξίνες, οι οποίες στη συνέχεια απορροφώνται από το σώμα σας. Τα μικροκύματα αλλάζουν τη σύσταση του αίματός σας. Σε μια ελβετική κλινική μελέτη, οι ερευνητές διεπίστωσαν ότι η σύσταση του αίματος αλλάζει σε άτομα που κατανάλωναν τακτικά γάλα και άλλα λαχανικά, τα οποία ζέσταιναν σε φούρνο μικροκυμάτων. Συγκεκριμένα, τα ερυθρά τους αιμοσφαίρια βιώθηκαν, ενώ τα επίπεδα των λευκών αυξήθηκαν μαζί με τα επίπεδα χοληστερόλης. Εσείς μπορείτε να κάνετε ένα ακόμη πείραμα. Υπάρχει μία ουσία μέσα στο αίμα, η αιμογλοβίνη, η οποία μεταφέρει το οξυγόνο στα εγκεφαλικά κύτταρα. Μετρήστε την αιμογλοβίνη πριν και μετρήστε την αιμογλοβίνη μετά από τη λήψη ενός πιάτου θερμασμένου στο φούρνο μικροκυμάτων. Θα διαπιστώσετε ότι οι τιμές της αιμογλοβίνης έχουν πέσει αισθητά. Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία των μικροκυμάτων μπορεί επίσης να προκαλέσει αλλαγές τόσο στο αίμα όσο και στον καρδιακό σας ρυθμό. Τώρα, για τα άτομα τα οποία δεν έχουν τα μέσα να μετρήσουν την αιμογλοβίνη, έχω να προτείνω ένα πάρα πολύ απλό πείραμα. Πάρτε 2 όμοια φυτά, ό,τι φυτά θέλετε. Ανάλογα με την εποχή, πάρτε 2 όμοια φυτά και βάλτε τα μέσα στο σπίτι και όχι στο εξωτερικό περιβάλλον.
Το ένα φυτό ποτίστε το με νερό, το οποίο θα έχετε θερμάνει προηγουμένως στο φούρνο μικροκυμάτων. Αφήστε το βέβαια να κρυώσει και ποτίστε το ένα φυτό με νερό από φούρνο μικροκυμάτων. Το άλλο φυτό ποτίστε το με νερό, το οποίο έχετε θερμάνει σε κάποια εστία, είτε σε φωτιά είτε στην κουζίνα, το έχετε αφήσει να κρυώσει και ποτίζετε εννοείται το δεύτερο φυτό. Σας πληροφορώ ότι σε 30 ημέρες το πρώτο φυτό που ποτίστηκε με νερό από το φούρνο μικροκυμάτων θα έχει πεθάνει. Το ίδιο πεθαίνουν και τα δικά σας κύτταρα. Έτσι δημιουργείται ο καρκίνος. Είναι μία αιτία καρκίνου. Ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα λειτουργίας της σχολής, στο θέμα των χολολίθων. Οι χολόλιθοι μπορούν να σχηματιστούν όταν η χολή η οποία παράγεται από το σηκώτη και αποθηκεύεται στη χολιδόχο κύστη γίνεται πολύ συγκεντρωμένη και μικροσκοπικά μόρια στο υγρό σχηματίζουν μια μάζα που είναι σαν πέτρα. Αυτή η πέτρα, αυτή που μοιάζει με πέτρα, αυτή η μάζα που μοιάζει με πέτρα, μπλοκάρει τη χολή από το να ρέει αποτελεσματικά. Συνήθως, εάν κάποιος χολικός σωλήνας μπλοκαριστεί από ένα χολόλιθο, η χολιδόχος κύστη αφαιρείται χειρουργικά. Μια άλλη μέθοδος είναι η θεραπεία με οστικά κύματα για να διαλυθούν οι πέτρες σε μικρότερα κομμάτια. Οι γιατροί στέλνουν σχεδόν όλους τους ασθενείς με χολόλιθους στο χειρουργείο, χωρίς να υπάρχει πάντα λόγος και χωρίς να τους συστήνουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Αυτοί οι φυσικοί τρόποι θα αναλυθούν στη συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθείτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, γιατί δημιουργούνται, ποιες είναι επιπλέον άλλες αιτίες. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα. Τοξίνες υπάρχουν παντού. Στον αέρα που εισπνέουμε υπάρχουν αναθυμιάες από τη βενζίνη και τα πετρέλαια. Υπάρχουν μικροσκοπικά ρινίσματα από αμίαντο. Υπάρχουν τα βαρέα μέταλλα από τα εμβόλια τα οποία έχετε κάνει και δεν έχετε προβεί σε καμία απομάκρυσή τους. Συνεπώς, όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα χημικά στοιχεία που δεν αναγνωρίζει ο οργανισμός, προσπαθεί να τα κουκουλώσει κατά κάποιο τρόπο με κάποια χοληστερινική ουσία για να μην δηλητηριάσουν τα υπόλοιπα κύτταρα. Άρα και αυτός ο τρόπος δεν πάβει να είναι μία μορφή αυτοίασης και αυτοθεραπείας αντί για τη δηλητηρίαση του οργανισμού. Πώς θεραπεύεται, πώς διαλύονται οι χολόλιθοι με βιταμίνες και βότανα. Η φυσική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των χολόλιθων συμπεριλαμβάνει τη χρήση λιποτροπικών και χολιερητικών φόρμουλων. Οι λιποτροπικοί παράγοντες είναι συστατικά που επιταχύνουν την αποβολή ή μειώνουν την αναπόθεση λίπους στο σηκώτη. Λιποτροπικοί παράγοντες είναι η χολίνη, μια μορφή της βιταμίνης Β. Η μεθιονίνη, ένα αμινοξύ, η μπεταΐνη, το φολικό οξύ και η βιταμίνη Β12. Αυτοί οι διατροφικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται συχνά με χολαγωγά και χολερετικά βότανα.
τα χολαγωγά βότανα προκαλούν συστολή της χολιδόχου κύστης για να προάγουν την έκρηση χολής, ενώ τα χολιερητικά βότανα αυξάνουν την έκρηση χολής από το σηκώτη. Πολλά από τα βοτανικά χολαιρητικά έχουν ευνοϊκή επίδραση της διαλυτότητας της χολής. Τα χολαιρετικά που είναι κατάλληλα για χρήση στην αντιμετώπιση των χολόλιθων περιλαμβάνουν εχυλίσματα γάιδου ράγκαθου, πικραλίδας, ταραξάκο, αγκινάρας, κουρκουμίνης, ίδραστης, σκουτελάριας και πεωνίας. Από όλα τα χολαιρητικά βότανα, το γαϊντουράγκαθο μπορεί να προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος. Μία μελέτη έδειξε ότι το γαϊντουράγκαθο μπορεί να διαλύσει τους χολόλιθους μέσω της ικανότητάς του να αυξάνει τη διαλυτότητα της χολής ώστε να μην πίζει και να μην σχηματίζονται πέτρες. Σε αυτή τη μελέτη η σύνθεση της χολής αξιολογήθηκε σε 19 ασθενείς με ιστορία χολόλιθων. 4 συμμετέχοντες. Η αποβολή χολιδόχου κύστης λόγω χολόλιθων. 15 συμμετέχοντες πριν και μετά τη λήψη γαϊντουράγκαθου με 420 μιλιγκράμμ από ένα εχύλισμα, ώστε αυτό το εχύλισμα να περιέχει το λιγότερο 70% σιλιμαρίνη ή αδρανές φάρμακο πλασέμπο. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εχύλισμα γαϊντουράγκαθου είχαν σημαντική μείωση της συγκέντρωσης της χολυστερίνης της χολής. Ορισμένα συμπληρώματα χολικών οξέων είναι πολύ αποτελεσματικά στη διάλυση των χολόλιθων. Τα δύο κύρια χολικά οξέα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των χολόλιθων είναι το χένοδεοξυχολικό οξύ και το ουρσοδεοξυχολικό οξύ, και τα δύο έχουν δείξει άριστα αποτελέσματα. Σε μία μελέτη η λήψη χένοδεοξυχολικού οξέως συνέβαλε στην πλήρη διάλυση των χολόλιθων στο 13,5% των ασθενών και σε μερική διάλυση των χολόλιθων στο 27% των ασθενών. Ωστόσο, αυτή η θεραπεία κρατάει πολλά χρόνια και προκαλεί διάφορες παρενέργειες, όπως είναι η ήπια διάρρεια. Το ουρσοδεοξυχολικό οξύ είναι λίγο πιο αποτελεσματικό και έχει λιγότερες παρενέργειες. Τα χολικά άλακτα μπορείτε να τα βρείτε είτε στο διαδίκτυο είτε σε διάφορα καταστήματα σε μορφή διατροφικών συμπληρωμάτων. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί πατενταρισμένο φάρμακο με χολικά άλατα, αλλά είναι πολύ πιο ισχυρό από τα αντίστοιχα παρασκευάσματα που πολλούνται σαν διατροφικά συμπληρώματα. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να γίνει διάλυση των χολόλιθων από ένα συνδυασμό φυτικών τερπενίων με μενθόλι, μενθόνι, πινίνι, βορνεόλι, κινεόλι και καμφίνι. Αυτή η προσέγγιση αποβολής χολόλιθων προσφέρει μια καλή εναλλακτική αντιχειρουργικής επέμβασης και έχει δείξει ότι είναι σχετικά ασφαλής ακόμα και όταν ο συνδυασμός αυτών των φυτικών συστατικών καταναλώνεται για πάνω από 4 χρόνια. Ο συνδυασμός των φυσικών αυτών τερπενίων είναι πατενταρισμένος με το όνομα Rockhol
και διατίθεται με συνταγογράφηση σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς δεν διατίθεται στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, το φαρμακευτικό αυτό παρασκεύασμα έχει ορισμένες παρενέργειες, αν και σπάνιες, όπως είναι η υπατική βλάβη, μπλοκάρισμα των χοληδόχων πόρων και διάρρεια. Οπότε, είναι προτιμότερη η λήψη σκέτης μενθόλης. Η μενθόλη, το έλαιο του φυτού μέντα, είναι το κύριο συστατικό αυτού του πατενταρισμένου φυτικού φαρμάκου. Αυτό σημαίνει ότι συμπληρώματα εντεροδιαλυτού έλαιου μέντας που πολλούνται στα φαρμακεία ή στο διαδίκτυο μπορούν να προσφέρουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς τις δυνητικές παρενέργειες του πατενταρισμένου φαρμάκου. Παρόλο που τα τερπένια είναι αποτελεσματικά από μόνα τους, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυχάνονται όταν τα φυτικά τερπένια χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συμπληρώματα χολικών αλάτων. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα από τα χολικά άλατα ή τα φυτικά τερπένια όταν χρησιμοποιούνται από μόνα τους. Αγαπητοί μου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πώς διαλύονται αυτές οι πέτρες? Το μυλικό οξύ που περιέχεται στο χυμό των μήλων μαλακώνει τους χολόλιθους και διευκολύνει την αποβολή τους μέσω του χολιδόχου πόρου. Η ζύμωση που προκαλεί ο χυμός μήλου συμβάλλει στη διαστολή του χολιδόχου πόρου. Ο χυμός μήλου κινητοποιεί τη στάσιμη χολή με αποτέλεσμα, εάν κάποιος πίνει μεγάλη ποσότητα χυμού μήλου καθημερινά, πάνω από ένα λίτρο, και μιλώ πάντοτε για φυσικό χυμό και όχι για το χυμό τον έτοιμο που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ και είναι γεμάτο ζάχαρη, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υποφέρει από ελαφρά διάρρεια. Ένα μεγάλο μέρος της διάρειας είναι στάσιμη χολή που αποβάλλεται από το σηκώτη και τη χολιδόχο κίστη. Εάν κάποιος έχει δυσανεξία στο χυμό μήλου, μπορεί να καταναλώσει χυμό μύρτιλου, κράμπερι, που περιέχει και αυτός μυλικό οξύ. Τα άτομα που δεν θα πρέπει να καταναλώνουν χυμό μήλου είναι όσοι πάσχουν από διαβήτη, υπογλυκαιμία, καρκίνο και καντινίαση. Εναλλακτικά, αυτά τα άτομα μπορούν να καταναλώσουν μυλικό οξύ σε σκόνη που πουλιέται σαν διατροφικό συμπλήρωμα. Μπορούν να βάλουν ένα κουταλάκι του γλυκού μυλικό οξύ σε ένα λίτρο νερό, το οποίο το πίνουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι φθηνό το μυλικό οξύ και όλες οι οινοποιίες χρησιμοποιούν μυλικό οξύ στην παραγωγή των κρασιών. Τι μπορεί να προλάβει το σχηματισμό χολόλιθων και επίσης να συμβάλλει στη διάλυση αυτών? Η έλλειψη βιταμίνης C έχει φανεί ότι προκαλεί χολόλιθους σε πειραματικές μελέτες σε ζώα. Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C περίπου 2.000 μιλιγκράμμ την ημέρα έχει φανεί ότι προκαλεί θετικές επιδράσεις στη σύνθεση της χολής και ότι μειώνει το σχηματισμό των λίθων της χολυστερόλης.
Η χαμηλή συγκέντρωση λεκυθίνης στη χολή μπορεί να είναι αιτιολογικός παράγοντας για πολλά άτομα με πέτρες στη χολή. Μελέτες έχουν δείξει ότι η λήψη 100 μιλιγκράμμ λεκυθίνης 3 φορές την ημέρα αυξάνει τη συγκέντρωση λεκυθίνης στη χολή. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το αυξημένο περιεχόμενο της χολής σε λεκυθίνη αυξάνει την διαλυτότητα της χοληστερόλης. Ωστόσο, δεν έχουν επιτευχθεί σημαντικές επιδράσεις στη διάλυση των χολόλιθων με τη χρήση μόνο συμπληρωμάτων λεκυθίνης. Η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πέτρες στη χολή, καθώς και για καρκίνο του χολιδόχου σωλήνα. Μία μελέτη 25 ετών που παρακολούθησε 860 άτομα, άνδρες ως επιτοπλίστων, 54 από τους οποίους ανέπτυξαν χολόλιθους που συνοδεύονται από συμπτώματα, βρήκαν μία θετική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ζάχαρης και στους χολόλιθους. Έτσι, θα πρέπει να αποφύγετε την κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων υδαταθράκων, όπως είναι τα ψωμιά, τα μακαρόνια, τα γλυκά, τα οποία γίνονται από δημητριακά που περιέχουν πάνω από 30-35% γλουτένη, καθώς και έτοιμους χυμούς φρούτων. Προτιμάτε πάντα νοπούς φυσικούς χυμούς. Άλλη αιτία που συμβάλλει στο σχηματισμό χολολίθων είναι η παχυσαρκία. Την παχυσαρκία όμως τη δημιουργούν πάλι οι τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Άρα κάποια στιγμή, κάποια άλλη μέρα, θα πρέπει να μιλήσουμε για το λεμφικό σύστημα, το οποίο είναι γεμάτο. Και όταν είναι γεμάτο το λεμφικό, τότε αρχίζουν και δημιουργούνται αυτά τα παρατράγουδα. Η παχυσαρκία συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο πετρών στη χολή. Συνεπώς, η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής για τη σταδιακή απώλεια βάρους είναι σημαντική για την πρόληψη σχηματισμού λίθων στη χολή. Να κινείστε και να τρώτε συχνά λιπαρά γεύματα για να μην μένει στάσιμη η χολή. Το γρήγορο περπάτημα, το τρέξιμο και η κατανάλωση συχνών γευμάτων που περιέχουν λίπη συμβάλλουν σε κινητικότητα της χολής και αποτρέπουν το να παραμένει στάσιμη, κάτι που σιγά σιγά οδηγεί σε σχηματισμό άμμου και λίθων στη χολή. Όταν αναφέρομαι σε λίπη, θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τι λίπη χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε βούτυρο αγελάδος ή βούτυρο κατσικίσιο φυσικό, όχι μαργαρίνες. Η μαργαρίνη είναι ένα λίπος, είναι ένα τεχνητό λίπος που για ένα μόριο θα είχε τη μορφή πλαστικού. Σας δίνουν και τρώτε πλαστικές τροφές. Και κάναν, δημιούργησαν τις μαργαρίνες για να δώσουν τροφή στα γουρούνια. Φαίνεται ότι τα γουρούνια είναι πιο έξυπνα τελικά από μας, γιατί δεν φάγαν τη μαργαρίνη. Εσύ, φίλε μου, στο σπίτι τι τρως? Πηγή για τα προηγούμενα λεχθέντα απετέλεσε το site του διατροφολόγου του Μάριου Δημόπουλου. Τώρα, πώς θα καταλάβετε εσείς ότι έχετε πέτρες στη χολή?
Η χολή είναι ένα μικρό σε μέγεθος όργανο που βρίσκεται κάτω από το σηκώτη και είναι αυτό που παίζει ρόλο στη διαδικασία της πέπτυσης, καθώς αποθηκεύει και απελευθερώνει υγρά στο λεπτό έντερο όταν φτάνουν σε αυτό οι τροφές. Στη χολή μπορεί να σχηματιστούν μικρές συμπαγές μάζες όμοιες με αυτές που σχηματίζονται στα νεφρά. Οι πέτρες στη χολή είναι αποτέλεσμα της συνένωσης της χοληστερόλης και των χρωστικών που υπάρχουν στα υγρά που απελευθερώνει η χολιδόχος κύστη. Αυτά που συμβάλλουν στο σχηματισμό μιας πέτρας στη χολή είναι: πρώτον, η κληρονομικότητα. Δεύτερον, το αυξημένο σωματικό βάρος, που σημαίνει παράσιτα, το λιγότερο 2 με 3 κιλά παράσιτα, και γεμάτο το λεμφικό σύστημα που αποτελεί το βόθρο του ανθρώπινου οργανισμού. Τρίτον, η δυσλειτουργία της χολής, η οποία πάλι οφείλεται στη διατροφή. Καθώς εμείς οι έξυπνοι αποβάλαμε όλα τα πικρά στοιχεία από την διατροφή μας και πλέον αρχίζει αυτή η δυσλειτουργία. Τέταρτον, η συνολική διατροφή. Οι πέτρες σχηματίζονται όταν υπάρχει ανισορροπία στις ουσίες που αποτελούν τη χολή. Για παράδειγμα, οι πέτρες μπορεί να σχηματιστούν λόγω της αυξημένης χοληστερόλης ή μπορεί να προκύψουν επειδή η χολή δεν αδειάζει επαρκώς. Οι πέτρες στη χολή είναι πολλές φορές αθόρυβες και η διάγνωση προκύπτει κατά την εξέταση συνήθως για άλλες παθήσεις. Όταν όμως προκαλούν συμπτώματα, αυτά τα συνηθέστερα είναι τα εξής: πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα και ψηλά στη μέση. Δεύτερο, ναυτία. Τρίτον, τάση για έμετο. Τέταρτον, γαστρεντερικές επιπλοκές όπως φούσκωμα, δυσπεψία, καούρα και αέρια. Και βέβαια όλα αυτά συνδέονται και με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται συνήθως για να επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν πέτρες στη χολή γίνονται με αιματολογική εξέταση, με υπέρηχο, ενδοσκοπικός υπέρηχος, με υπολογιστική τομογραφία ή με σπινθυρογράφημα. Κάποτε πήγα σε ένα σεμινάριο και ήταν καμιά εξενταριά γιατροί μέσα. Κάποια στιγμή γινόταν μία διάλεξη για βιοσυντονισμό. Ήρθε η σειρά μου να μιλήσω και έκανα την εξής ερώτηση: γιατί ρε παιδιά αφαιρείτε τόσο εύκολα όργανα τα οποία έχει βάλει, έχει τοποθετήσει η φύση με τόσο σοφία? Δηλαδή, μόλις πονέσουν οι αμυγδαλές, είτε είναι οξείες, είτε ποιώδεις, αφαίρεση. Μάλιστα. Μόλις υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σκολικοειδή απόφυση, αφαίρεση. Ενώ αρκούν 2-3 μέρες ξηρασίας, νηστείας, για να βρει τη φυσιολογική λειτουργία της. Όταν φτάνουμε στη χολή, αφαίρεση. Συνεπώς έφτασα κι εγώ σε ένα σημείο και τους πρότεινα εκεί ότι όταν αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ανθρώπων με ημικρανίες και πονοκέφαλο, να τους κόβουν το κεφάλι για να επέρχεται ισορροπία.
Σήμερα στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε γνώμες πάρα πολύ σοφές και καλές. Απόδειξη η εναλλακτική δράση. Που λέει, πολλές φορές ακούμε τη φράση «αυτός έχει τη χολή του». Τι είναι λοιπόν η χολή? Και ας συμβουλευτούμε τη Wikipedia. Η χολή είναι ένα πηχτό καφεπράσινο μέχρι πρασινοκίτρινο βασικό διάλειμμα που εκρίνεται από τα κύτταρα του σηκωτιού και μέσω του χοληφόρου πόρου μεταφέρεται στο δωδεκατάκτυλο. Σε ορισμένα θηλαστικά όπως και στον άνθρωπο συγκεντρώνεται σε μια μικρή αποθήκη στη χολιδόχο κύστη και όταν τρώμε η χολιδόχος κύστη συσπάται και αδειάζει τη χολή στον κυστικό πόρο και από εκεί στο χολιδόχο πόρο και μετά στο έδερο. Η χολή χρησιμεύει για να χωνεύουμε τις λιπαρές τροφές, άρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση και στην πέψη του λίπους. Συμπεριφέρεται σαν αλκαλικός στις αντιδράσεις και συντίθεται από διάφορες οργανικές ενώσεις και ανόργανα ιόντα διαλυμένα σε νερό. Περιλαμβάνει χολικά οξέα, λεκυθίνη, χολυστερόνη, χολερυθρίνη και πρωτεΐνες. Οι χρωστικές ουσίες της χολής, η χολερυθρίνη και χολοπρασίνη, προέρχονται από τη διάσπαση της αιμοσφαιρίνης και είναι αυτές που δίνουν στη χολή το χρώμα της, που με τη σειρά της επηρεάζει το χρώμα των κοπράνων. Η απόδοση της χολής είναι αποτέλεσμα συνέργειας. Πρώτον, της έκρησης του σηκωτιού, της σύσπασης της χολιδόχου κύστης και της χαλάρωσης του σφιχτήρα του όντι. Αυτές τις δράσεις αναλαμβάνει σε ένα βαθμό η χολοκυστοκινίνη και η παγκρεατοζημίνη, η οποία απελευθερώνεται μετά το γεύμα από τα εντερικά κύτταρα. Κύρια ουσία που παρακινεί το ύπαρ για έκρηση της χολής είναι η ορμόνη σεκριτίνη που παράγεται στα τυχώματα του δωδεκαδακτύλου. Αυτά με λίγα λόγια μας λέει η Wikipedia για το τι είναι και τι ρόλο παίζει η χολή μας στον οργανισμό. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τη διατηρούμε υγιή και σε ισορροπία. Και αυτό επιτυχάνεται πρώτον με το να διαχειριζόμαστε με σωστό και θετικό τρόπο καταστάσεις και γεγονότα ώστε να μειώνουμε στρες και άγχος και με το να τρεφόμαστε σωστά ώστε να μην επιβαρύνουμε τη χολή μας, δηλαδή να μην τρώμε κορεσμένα λίπη και τρανς λιπαρά, να τρώμε πολύ λίγο κρέας, λίγα γαλακτοκομικά προϊόντα, λίγα τηγανιτά, λίγα κατεργασμένα τρόφιμα, να μην πίνουμε αναψυκτικά, να μην τρώμε υδρογονωμένες μαργαρίνες και επεξεργασμένα τρόφιμα, να μασάμε πολύ καλά όλες μας τις τροφές οι οποίες πρέπει να είναι πλήρεις και μη κατεργασμένες, όπως είναι το ψωμί ολικής άλεσης από ζέα, όπως είναι το αναποφλίωτο ρύζι, όπως είναι τα φρούτα και λαχανικά, τα φασόλια, χυμός από φρέσκο λεμόνι, που ενώ είναι όξινο, όταν μπει στον οργανισμό μας γίνεται αλκαλικό και μάλιστα έχει 9 μονάδες αλκαλικότητας. Προσθέτουμε στη διατροφή μας ωμέγα 3 λιπαρά. Προσθέτουμε λινέλαιο για το λινελαϊκό του οξύ και οπωσδήποτε το ελαιόλαδο το ελληνικό ώστε να προμηθεύουμε εκτός των άλλων και ελαϊκό οξύ. Και ερχόμαστε στη γειτονιά μας που είναι τα βότανα. Τα βότανα τονώνουν τις λειτουργίες της χολιδόχου κύστης, συμβάλλουν στην ενίσχυση ροής της χολής, συμβάλλουν και στην αποβολή της περίσχιας ποσότητας της χολής, που με τις ιδιότητες τους αυτές βοηθούν σε περιπτώσεις ίκτερου
και άλλων χολικών καταστάσεων όπως είναι οι χολολιθιάσεις. Ποια είναι αυτά τα αντιχολικά βότανα? Είναι η τσουκνίδα, είναι η κολιτσίδα, η αρτεμισία, η βερβένα, η βερβερίδα, η διορκορία ή κοινός άγριο γιάμ, το ταραξάκο, το γνωστό μας, πικροράδικο, η υδραστίδα, ο χιονανθός, η χελώνη, ο μαϊντανός, η σπόρη του μάραθου, η αγκινάρα, το δεντρολίβανο, τα ραπανάκια και βέβαια το γαϊδουράκαθο, η σπόρη του. Ένα από τα ισχυρότερα βότανα και γνωστό από την αρχαιότητα για τη θεραπευτική του δράση σε υπατικές και σε παθήσεις της σχολής. Αυτά είναι λοιπόν τα πιο ισχυρά βότανα για την προστασία της σχολής μας, τα οποία θα πρέπει να θυμόμαστε και να συμπεριλάβουμε στη διατροφή μας. Ένα ρόφημα που θα βοηθήσει στην απαλή αποβολή των πετρών από τη χολή σε ένα διάστημα 3 μηνών, αργότερα θα αναφέρουμε και άλλη θεραπεία η οποία είναι πολύ πιο γρήγορη, τη θεραπεία Μόριτς. Ένα ρόφημα συνεπώς το οποίο βοηθά στην ήπια αποβολή είναι 1,5 λίτρο νερό, χυμό από ένα grapefruit, χυμό από ένα αγγούρι, από 2 μεγάλα καρότα, 2 μεγάλα τεμάχια τριμμένο τσίντζερ, 5 φύλλα μέντας. Αυτά όλα κανονικά θα πρέπει να μπουν στον αποχυμωτή και τουλάχιστον θα πρέπει να πίνει το άτομο 2 φλιτζάνια, 2 ποτήρια την ημέρα πριν από τα γεύματα. Γιατί? Το καρότο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, είναι αντιοξυδοτικό και περιέχει την βήτα καροτίνη, την οποία ο οργανισμός τη μετατρέπει σε βιταμίνη α και βοηθάει η βιταμίνη α την όραση. Τα καρότα επίσης βελτιώνουν τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Άλλο, το grapefruit. Το grapefruit έχει αποδειχθεί ότι αποτοξινώνει το σώμα. Και περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η οποία διαλύει το λίπος και το μετατρέπει σε ενέργεια. Το αγγούρι. Το αγγούρι έχει φυτικές ίνες και δημιουργεί την αίσθηση του κορεσμού. Είναι φυσικό, ισχυρό διουρητικό και ανακουφίζει από το φούσκωμα, απομακρύνει τις τοξίνες και αποτελεί παράλληλα και αντιβιωτικό. Η μέντα και το τσίντζερ ενισχύουν και ρυθμίζουν την πέψη και καταπραίνουν το στομάχι. Θα πρέπει να προσέξουν ορισμένοι οι οποίοι κάνουν φαρμακευτική αγωγή να μην συμπεριλάβουν το grapefruit και τη μέντα, ή θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη του γιατρού σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Γράφω εδώ και αρκετές δεκάδες χρόνια ένα βιβλίο με θέμα τη βοτανοθεραπεία. Ο τίτλος του θα είναι «Ιωνική θεραπευτική με βότανα». Ας δούμε τι έχω γράψει σε αυτό το θέμα των πετρών της σχολής. Όταν μια πέτρα φράξει τον χοληφόρο πόρο που οδηγεί στο έντερο,
τότε παρουσιάζεται κολικός πόνος που αρχίζει από το επάνω μέρος της χιλιάς και συνεχίζει προς την πλάτη ή σφίξιμο στο στήθος με εκδήλωση πόνου στη δεξιά πλευρά του θώρακα. Αυτό σημαίνει πρόβλημα στη χολιδόχο κύστη. Οπότε, προτάσεις. Κάντε νηστεία 4 ημερών με 50% χυμομήλων και 50% από τα υπόλοιπα παρακάτω. Καρότα, ρεπανάκια, χυμό αλόης, χυμό από κόκκινα λάχανα και grapefruit. Στο τέλος της τετάρτης ημέρας πιείτε ένα ποτήρι όπου θα είναι το μισό με ελαιόλαδο και το μισό με χυμό λεμονιού. Παράλληλα, αλείψτε την περιοχή της σχολής και των νεφρών με καστορέλαιο. Την πέμπτη μέρα πιείτε 4 κουταλιές σούπας καστορέλαιο, το οποίο είναι ελαφρύ καθαρτικό. Και για 9 μέρες τρώτε μόνο φρούτα, λαχανικά και πουρέ σκόρδου. Παράλληλα, πίνετε διουρητικά τσάγια. Κάντε ένα μείγμα με 2 κουταλιές σούπας από αγκινάρα, βερβένα, βερβερίδα, ίδραστη, σπόρους γαϊδουράκαθου, γεντιανή, δυόσμο, σκουτελάρια, λιναρόσπορο, ταραξάκο, φύλλα ελιάς και ένα κουτάλι σούπας δεντρολίβανο. Πίνετε το λιγότερο 3 με 5 φλιτζάνια ημερησίως. Οι ιδιότητες αυτού του μείγματος δημιουργούν μαλάκωμα στις πέτρες. Επίσης, βάλτε κομπρέσες με λυκίσκο σε περίπτωση έντονων πόνων. Ο λιναρόσπορος και το έλαιό του βοηθούν στο μεταβολισμό, στο βήχα, στις βροκίτιδες, στην δυσχυλιότητα, στις αιμορροίδες, καθώς και στις πέτρες της σχολής. Πίνετε 2 κουταλιές σούπας λινέλαιο, ξαπλώστε στο αριστερό πλευρό για 30-40 λεπτά. Θα αισθαντείτε τις πέτρες να φεύγουν στα έντερα και ειδικά στην έξοδο. Πίνετε 3 φορές την ημέρα ένα αφέψιμα από φλούδες ροδιού κάθε 3 ώρες για 7 ημέρες. Διακόψτε για 7 ημέρες και επαναλάβατε. Εάν πονάτε πάνω από 4 ώρες, πηγαίνετε σε γιατρό, κάτι άλλο συμβαίνει, για να έχετε μία επιπλέον διάγνωση. Η λεκυθίνη βοηθά στη διάλυση χολολίθων. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνετε σε υγρά μορφή καπριλικό οξύ. Η αύξηση ροής της σχολής βοηθά στη διάλυση χολολίθων. Αυτό επιτυχάνεται με τη λήψη χολής αρκούδας, ουρσοντίον, γνωστό σαν ουρσοδεοξυχολικό οξύ ή σαν ούτκα, που μειώνει τα υπατικά ένζημα και διευκολύνει τη ροή της σχολής από το σηκώτη, προστατεύοντας τα κύτταρα του σηκωτιού. Ο ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων διαθέτει βάμα γαϊδουράγκαθου με πεονία, σισάνδρα, σκουτελάρια, γεντιανή, ταραξάκο, θλισκούνι, κουρκουμίνι και κοινόροδα σε συμπυκνωμένη μορφή για αποτοξίνωση από πέτρες, άμμο, λάσπη και όλα τα δηλητήρια του σηκωτιού και της σχολής. Μια από τις δράσεις του μείγματος των βοτάνων είναι η αύξηση της διαλυτότητας της σχολής, εμποδίζοντας τη στασιμότητά της και κατά συνέπεια την πιθανότητα σχηματισμού πέτρας στη χολιδόχο κύστη. Χορηγείται σε όλα τα προβλήματα της χολιδόχου κύστης, καθώς αυξάνει την έκρηση και τη ροή της σχολής από το σηκώτη και τη χολιδόχο κύστη
και επιπροσθέτως μπορεί να βοηθήσει πέρα από την πρόληψη και την αντιμετώπιση των χολόλιθων, όπως προαναφέρθηκε, έχει την ιδιότητα να αυξάνει τη διαλυτότητα της σχολής. Και ερχόμαστε σε μία θαυματουργή θεραπεία, τη θεραπεία Μόριτς, κατά την οποία καθαρίζεται η χολή και το σηκώτη. Αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, ο ογκολόγος Μόριτς, μας άφησε παρακαταθήκη από την παρακάτω συνταγή. Μπορείτε να την ακολουθήσετε κατά γράμμα. Την έχουν κάνει μέχρι τώρα εκατομμύρια άνθρωποι με θεαματικά αποτελέσματα. Μπορείτε μία-δύο μέρες να καθαρίσετε τα παράσιτά σας, παίρνοντας ορισμένες κάψουλες ή κάνοντας τσάι με ορισμένα αντιπαρασιτικά βότανα, όπως είναι η αψιτιά, η κανέλα, το γαρίφαλο, οι φλούδες ρωτιών, η ίδραστης. Μπορείτε τρεις μέρες να πίνετε ένα λίτρο περίπου από αυτό το μείγμα, να πάρετε επιπρόσθετα 100 γραμμάρια ομάκολο κυθόσπορα την ημέρα περασμένα από μπλέτερ μαζί με μιλοχυμό. Τέλος της τρίτης μέρας να πάρετε 1-2 κουταλιές της σούπας καστορέλαιο, το οποίο είναι ελαφρύ καθαρτικό για να καθαρίσουν τα έντερά σας, οπότε μέσα σε ένα τριήμερο περίπου να ησυχάσετε από το θέμα των παρασίτων. Τις επόμενες μέρες μπορείτε να ασχοληθείτε με τον καθαρισμό του λεμφικού, αλλά εκεί χρειάζονται και άλλα πράγματα, ένα από τα οποία είναι και ο καθαρισμός των λαχνών των εντέρων, τόσο του λεπτού όσο και του παχαίους, τα οποία είναι καλυμμένα με πουρί και δεν επιτελούν ισορροπημένη εργασία. Δεν παράγουν φρέσκο αίμα στον οργανισμό. Άρα το αίμα σε αυτά τα άτομα είναι παχύ, έχει γίνει γράσο, έχει αλλάξει το ιξώδες και δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τα τριχοειδή αγγεία, με αποτέλεσμα διάφορες παρενέργειες. Αλλά ας επανέλθουμε στον καθαρισμό σύμφωνα με την θεραπεία του Μόριτς. Κάποια μέρα, ιδιαίτερα το Σάββατο, ξεκινήστε, λέει, με το χυμό μήλου, πάντα με φυσικό χυμό μήλου, και ένα πολύ ελαφρύ πρωινό, που μπορεί να είναι κάποιο φρούτο, αποφεύγοντας όλα τα λίπη αυτή την ημέρα του Σαββάτου. Αυτό σημαίνει όχι βούτυρα, όχι έλαια, όχι ζωικά ή γαλακτοκομικά προϊόντα, όχι κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτός από το πρωινό, εκτός από οργανικά, μήλα, μπανάνες, νερό, αχλάδια, όσα μήλα, όσο νερό θέλετε. Στις 4 το απόγευμα σταματάτε να τρώτε μήλα και συνεχίζετε μόνο με νερό. Στις 5 το απόγευμα φτιάχνετε τα βρόσιμα άλατα έψων, τα οποία λέγεται επταϊδρική θυϊκή μαγνησία. Είναι βρόσιμη. Όχι τα άλατα έψων που κάνουμε μπάνιο. Ανακατέψτε 4 κουταλιές της σούπας άλατα έψων, περίπου 50 γραμμάρια είναι, σε 3 ποτήρια νερό. Αφού διαλυθούν, χωρίστε τα σε 4 ίσα μέρη ή σε 4 φλιτζάνια και προσθέστε 2 κουταλάκια του γλυκού φρεσκοστημένο χυμό λεμονιού για να εξουδετερώσουν την κάπως πικρή γεύση των αλάτων. Στις 6 πίνετε το ένα φλιτζάνι. Στις 8 πίνετε το δεύτερο φλιτζάνι το βράδυ. Ο σκοπός των αλάτων έψων είναι να βοηθήσουν να χαλαρώσει το έντερο και να καθαρίσει την εντερική οδό. Ξεπλένουν το έντερο από τα στάσιμα απόβλητα εύκολα, διαστέλουν τη χοληφόρο οδό
και προετοιμάζουν τον οργανισμό για το μείγμα του ελαιόλαδου και του χυμού του λεμονιού ή του grapefruit. Μετά τη λήψη των αλάτων έψωμ, ενδέχεται να αρχίσει το έντερο να αδειάζει, αν και για πολλούς ανθρώπους τα άλατα δρούν περισσότερο στο νοτικό του εντέρου αντί να προκαλέσουν διάρρεια άμεση. Στις 10 το βράδυ ανακατέψτε σε ένα νερό πότηρο μισό λάδι και μισό χυμό λεμονιού ή grapefruit. Πιείτε αυτό το μείγμα και παράλληλα εφαρμόστε μια κομπρέσα με καστορέλαιο πάνω από την περιοχή του σηκωτιού και της χολιδόχου κύστης και ξαπλώστε αμέσως. Στο κρεβάτι σας, στο δεξί πλευρό, μαζεύοντας το πόδι σας, τα πόδια προς το στέρνο για 20 λεπτά. Μια εμβρυϊκή στάση κατά κάποιο τρόπο. Αμέσως θα αρχίσετε να νιώθετε τις πέτρες να μετακινούνται. Μετά τα 20 λεπτά μπορείτε να κοιμηθείτε. Μπορεί να αισθανθείτε λίγη ναυτία στον ύπνο σας. Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα απελευθερώνει τοξίνες που έχουν αποθηκευτεί τόσο στη χολιδόχο κύστη όσο και στο σηκώτη. Μην ανησυχείτε, αυτό είναι φυσιολογικό και σηματοδοτεί ότι η διαδικασία λειτουργεί. Εάν έχετε διάθεση γέμετο, κάντε. Δεδομένου ότι αυτό είναι μια φυσιολογική απελευθέρωση των τοξινών. Για εκείνους που δεν αισθάνονται ναυτία, μην ανησυχείτε, απλά μπορεί να μην έχετε πολλές αποθηκευμένες τοξίνες. Την επόμενη μέρα το πρωί στις 6, πιείτε το τρίτο φλιτζάνι με το μείγμα από τα άλατα έψωμ και 2 ώρες αργότερα στις 8 το πρωί πιείτε και το τελευταίο τέταρτο φλιτζάνι. Η πρώτη κένωση θα είναι το γεύμα που φάγατε από την προηγούμενη ημέρα. Στη συνέχεια οι κενώσεις θα περιέχουν ως επιτοπλίστων υγρά μαζί με πολλούς χολόλιθους, οι οποίοι θα επιπλέουν επάνω στο νερό της λεκάνης. Έτσι έχετε καθαρίσει το σηκώτη και την χολιδόχο κύστη από πέτρες και τοξίνες. Μπορείτε να δείτε πέτρες και στις επόμενες κενώσεις του εντέρου. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσετε με ένα κλείσμα για να εξασφαλίσετε ότι δεν παρέμειναν πέτρες στο εντερικό σύστημα. Συνεχίστε να πίνετε τα βότανα για την χολιδόχο κύστη για μια εβδομάδα ακόμη και προσθέστε βότανα αποτοξινωτικά και καθαριστικά των νεφρών, γιατί με τον καθαρισμό επιβαρύνονται τα νεφρά. Ο καθαρισμός πρέπει να επαναλαμβάνεται 3 φορές κάθε μήνα περίπου και αυτό μπορεί να γίνει έως και 12 φορές. Από το βιβλίο «Αποτοξίνωση του ύπατος και της σχολής» του Ανδρέας Μόριτς. Σήμερα η πολυφαρμακεία είναι η 3η αιτία θανάτου στον κόσμο. Και πάρα πολλοί, λόγω άγνοιας, παίρνουν και φάρμακα και βότανα. Ή τρόφιμα, ή βάζουν τρόφιμα έχουν τρόφιμα στη διατροφή τους, τα οποία κινούνται ενάντια στα φάρμακα που παίρνουν. Και επειδή οι γιατροί έχουν άγνοια, δεδομένου ότι δεν έχουν σπουδάσει διατροφή στα πανεπιστήμια, εσκεμμένα πάντα, διότι αν σπούδαζαν διατροφή, στις εξετάσεις των ούρων ή του αίματος θα ζητούσαν την αλκαλικότητα, θα ζητούσαν το pH και είναι η μόνη εξέταση η οποία δείχνει που βρίσκεται η υγεία. Κάποιοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή καθημερινά, κάποιοι για ένα λίγο διάστημα, ενώ πάρα πολλοί
παίρνουν φαρμακευτική αγωγή για χρόνια. Τα φάρμακα λένε έχουν σκοπό να μας κρατούν υγιείς. Αλλά η ρίζα της λέξης προέρχεται από το ρήμα φαρμακώνω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έτσι, τις περισσότερες φορές επιδεινώνουν την κατάσταση. Δηλαδή, δεν θεραπεύουν, απλά καταστέλουν και δημιουργούν με τις παρενέργειες άλλα προβλήματα στο μέλλον. Δηλαδή, ο ένας γιατρός κάνει πάσα τον ασθενή σε άλλες ειδικότητες. Παράδειγμα, όσοι παίρνουν χάπια πίεσης, οι ασδήποτε εταιρείες, οι εταιρείες αυτές για να είναι κατοχυρωμένες, αναγράφουν στις παρενέργειες ότι ξέρεις κάτι αγαπητέ. Αυτό το χάπι σου δημιουργεί πρόβλημα στα νεφρά και στο σηκώτη. Στα διαλύει. Ο ασθενής ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στον γιατρό του τα παίρνει γιατί δεν είναι γιατρός. Ο δε γιατρός τα γράφει γιατί έτσι τον εκπαίδευσαν. Τον εκπαίδευσαν, δεν τον μόρφωσαν, διότι στα σημερινά πανεπιστήμια οι γιατροί εκπαιδεύονται και αποτελούν οι περισσότεροι τουλάχιστον σκυλιά των φαρμακοβιομηχανιών. Θα πρέπει να ανατρέξουν σε εναλλακτικές θεραπείες εάν θέλουν να λέγονται γιατροί, εάν θέλουν να λέγονται να είναι κοινωνική λειτουργή και να τιμούν το επάγγελμα του Ιπποκράτη. Οι παρενέργειες συνεπώς αναφέρονται σε κάθε συνταγή σαν προειδοποιήσεις για το τι δεν πρέπει να κάνουμε όσο παίρνουμε ένα φάρμακο. Ακόμη και τότε όμως οι παρενέργειες μπορεί να έχουν τρομακτικές συνέπειες. Γνωρίζετε ότι και τα καθημερινά τρόφιμα μπορεί να έχουν συνέπειες στη φαρμακευτική αγωγή που παίρνετε και συνέπειες στον οργανισμό σας. Ορισμένες τροφές μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες όταν αλληλεπιδρούν με ορισμένα φάρμακα στο σώμα. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο πρόχειρο φαγητό, αλλά και σε τρόφιμα που γενικά κάνουν καλό στην υγεία μας. Δείτε παρακάτω ποιες τροφές δεν πρέπει να συνδυάζετε με συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές. Εάν παίρνετε φάρμακα για την πίεση του αίματος, για την υπέρταση, αποφύγετε τις μπανάνες. Τα φάρμακα για την πίεση του αίματος μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό καλίου στον οργανισμό. Κανονικά το κάλιο είναι καλό για τον οργανισμό, αλλά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει καρδιακές επιπλοκές όπως αρρυθμίες και ταχυπαλμίες. Αυτό μπορούν να το αποδείξουν άτομα τα οποία κάνουν φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση και τρώνε μπανάνες. Αυτοί έχουν αρρυθμίες και ταχυπαλμίες. Ας προσέξουν. Ή συγγενείς, εσείς που ακούτε, μπορείτε να προειδοποιήσετε αυτά τα άτομα να μην λαμβάνουν μπανάνες όταν παίρνουν χάπια υπέρτασης. Άλλα τρόφιμα που είναι πλούσια σε κάλιο είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα πορτοκάλια και τα υποκατάστατα του αλατιού. Εάν παίρνετε φάρμακα για τη χοληστερόλη, αποφύγετε το grapefruit και το χυμό grapefruit. Ο χυμός μπορεί να προκαλέσει τα επίπεδα αυτών των φαρμάκων και να αυξήσει τη ροή του αίματος, το οποίο μας κάνει πιο επιρρεπείς στις παρενέργειές τους, με πιο χαρακτηριστικό τον πόνο στα πόδια. Εάν παίρνετε φάρμακα για καρδιακή ανεπάρκεια, αποφύγετε τη μαύρη γλυκόριζα. Η μαύρη γλυκόριζα περιέχει μια χημική ουσία
που ονομάζεται γλυκυριζίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία, όπως συνδυάζεται με διγοξίνη μερικές φορές με σοβαρές επιπλοκές. Επίσης, η γλυκόριζα αναστέλει την αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων, όπως των φαρμάκων για την πίεση του αίματος, τα αντιπυκτικά και τα αναλγητικά. Εάν παίρνετε αντιπυκτικά, αποφύγετε το χυμό των μούρων. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που πίνουν χυμό μούρων ενώ παίρνουν αντιπυκτικά εμφάνισαν δραματική αρρέωση του αίματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Εάν παίρνετε αιμολυτικά φάρμακα, αποφύγετε το σπανάκι. Το σπανάκι και άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν τη βιταμίνη K και μπορούν να παρέμβουν στα αιμολυτικά φάρμακα, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά και αυξάνοντας τον κίνδυνο θρόμβωσης. Το κάλε, το μπρόκολο και άλλα σκούρα πράσινα λαχανικά πρέπει να αποφεύγονται. Εάν παίρνετε αντιβιωτικά τετρακυκλίνης, αποφύγετε τα γαλακτοκομικά. Η περιεκτικότητα των γαλακτοκομικών σε ασβέστιο μπορεί να αποτρέψει το σώμα σας από το να απορροφήσει σωστά τα αντιβιωτικά και κατά συνέπεια να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει να παίρνετε αυτά τα φάρμακα μία ή δύο ώρες πριν από το φαγητό για να δώσετε χρόνο στο σώμα να απορροφήσει τα πάντα. Εάν παίρνετε φάρμακα για βακτηριακές λοιμώξεις, αποφύγετε τα αλαντικά. Η λήψη τέτοιων φαρμάκων μαζί με τρόφιμα που περιέχουν το αμινοξύ τυραμίνη μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αιχμές στην πίεση του αίματος. Αυτό το αμινοξύ βρίσκεται στα καπνιστά τρόφιμα, τα αλίπαστα ή αυτά που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το σαλάμι, το ξερό λουκάνικο και τα επεξεργασμένα τυριά. Εάν παίρνετε φάρμακα για το θηρεοειδή και είστε χιλιάδες, γιατί σας έχουν καταδικάσει οι γιατροί να παίρνετε ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 και δεν θέλετε να θεραπευτείτε λαμβάνοντας ιόδιο είτε από τα φύκια κέλπ είτε κάνοντας για 3 μήνες μια επάλυψη με μαύρο ιόδιο σε κάποιο σημείο του σώματός σας, θα πρέπει να αποφύγετε τα καρύδια. Τα καρύδια μαζί με άλλα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως το αλεύρι σόγιας, μπορεί να αποτρέψει το σώμα σας να απορροφήσει σωστά αυτά τα φάρμακα. Οι περισσότεροι γιατροί συστήνουν τη λήψη αυτών των φαρμάκων λίγο πριν ξαπλώσουμε, έτσι ώστε το σώμα να έχει αρκετό χρόνο να απορροφήσει τα χημικά. Έχω τελειώσει. Εάν έχετε ερωτήσεις, θα περιμένω μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο βοτανοθεραπευτή, κύριο Χρήστο Κοσμίδη. Κύριε Κοσμίδη, θέλετε να πείτε τα τελευταία λόγια στο κοινό? Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Καλό βράδυ σε όλους. Καλές γιορτές. Καλό ηλιοστάσιο να έχουμε και καλό τριέσπερο. Καλό βράδυ.